Με επίκεντρο τη σπουδαιότητα τη πληροφόρηση και τη γνώση σχετικά με τι ευκαιρίε που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τι ευκαιρίε και το συνδυασμό των δυνατοτήτων και των επιθυμιών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο ενημερωτική εκδήλωση από το Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων Ξύστρα. Ω κοινωνία, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό με τη δέουσα προσοχή και σημασία. Παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, όλοι έχουμε την αγωνία να βοηθήσουμε. Το θέμα είναι να ξέρουμε και τον τρόπο να βοηθήσουμε. Είναι τόσο πολλά τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει και πρέπει να στεκόμαστε μπροστά σε αυτή τη χαοτική κατάσταση όχι μόνο με δέος αλλά και με χαρά. Έχουμε ευκαιρίες. Έχουμε νέες δυνατότητες μόρφωσης, μάθησης, διαβίου μόρφωσης. Αυτό τώρα πρέπει να μεταδώσουμε αυτή τη χαρά στα παιδιά. Η εκδήλωση για 8η χρονιά συγκέντρωσε και φέτος το ενδιαφέρον γονέων αλλά και μαθητών. Που λίγο πριν από την απόφαση για το τι θα κάνουν, χρήσιμο είναι, όπως επισημάνθηκε, να γνωρίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν, τις προοπτικές που υπάρχουν και τις ευκαιρίες όμως που τους δίδονται. Αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ, σύμβουλος σταδιοδρομίας όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι πολύ καλοί μαθητές μπορεί να χαραμίζουν τις βαθμολογίες τους, πολύ κακοί μαθητές να μην εκμεταλλεύουν, κακοί εντός αγωγικών, δεν υπάρχει κακός μαθητής, έτσι. Αδύναμοι μαθητές ή μαθητές με χαμηλές βαθμολογίες να μην εκμεταλλεύονται, να μην γνωρίζουν έστω και κάποιες ευκαιρίες που τους παρέχονται, και αυτό είναι σήμερα που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πέρα με το φροντιστήριο και με όλη αυτή την αγάπη που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, να δώσουμε, ανοίξουμε ορίζοντες, να δείξουμε εναλλακτικές, να δείξουμε προοπτικές, γιατί πράγματι εκεί έξω υπάρχουν ευκαιρίες. Υπάρχουν ευκαιρίες και ευκαιρίες οι οποίες, όπως θα δείτε και θα ακούσετε, που περισσότερος κόσμος αγνοεί. Ο Δόκτωρ Χρήστος Ταουσάνης, διδάκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και σύμβουλος σταδιοδρομίας, που ήταν ο βασικός ομιλητής, εξήγησε στους μαθητές και τους γονείς τους ότι η απόφαση του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι μια απόφαση που απαιτεί ενημέρωση και καλή προετοιμασία. Την ίδια στιγμή όμως που υπάρχουν αυτές οι δυσχέρειες στην αγορά εργασίας, την ίδια στιγμή υπάρχει το λεγόμενο gap, το λεγόμενο κενό, στην έβρεση κατάλληλου προσωπικού σε δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες κλάδους. Το θέμα είναι εμείς ως δυνητικοί υποψήφοι στην αγορά εργασίας, ως αυριανοί επιστήμονες, να εντοπίσουμε αυτό το κενό, να το συνδυάσουμε τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά μας και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό βήμα. Αυτά τα κοινά λοιπόν ξεκινάνε νωρίτερα. Ξεκινάνε νωρίτερα και έχει να κάνει με το πόσο καλά ενημερωμένοι είμαστε και πόσο μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε την ενημέρωση που μας δίνεται.